Έκρηξη σημειώθηκε στην Οδυσσό εν μέσω της έκτακτης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουκρανική πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 200 μέτρα από το κονβόι της ελληνικής αποστολής, το οποίο άλλαξε αμέσως κατεύθυνση. Όπως δήλωσαν κυβερνητικές πηγές, δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής. Η είδηση στο μεταξύ για την επίσκεψη του Κυριάκου Μιτσότακη δεν είχε προαναγγελθεί για λόγου ασφαλείας. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, πληροφορίες αναφέρθηκαν στη μεταβασή του στην Οδυσσό πριν την άφηξή του στο Βουκουρέστι για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Ντέντιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομολογό του Ρουστέμ Μέροφ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Ντέντιας σημειώνει ότι ο Ουκρανός ομολογός του και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στρατηγός Ολεξάνδρη Σίρσκ, τον ενημέρωσαν για την κατάσταση ασφαλεία στην Ουκρανία.